Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Μας φέρνετε κρύο απ' έξω και άλλο. Τέσσερες νομίζω βαθμούς έχει. Και αέρα, πολύ και αέρα σήμερα. Δεν θυμάμαι τόσο πολύ αέρα, ρε παιδί μου, τόσο συχνά. Θα πρέπει να δουλέψουν επιπλέον οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Από εκεί θα αρχίσαμε, έτσι κι αλλιώς, κύριε Σοφιανέ. Νομίζω ότι το θέμα που συζητούμε περισσότερο και συζητούν οι Αθηναίοι τα τελευταία χρόνια περισσότερο, το ξέρετε κι εσείς έτσι κι αλλιώς, γιατί είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζείτε, κινείστε στην Αθήνα, είναι το θέμα της καθαριότητας. Και εκεί πολλές φορές ακούμε ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Άλλο εννοούν οι πολίτες καθαριότητα, άλλο εννοεί ο Δήμος καθαριότητα. Μπας περιπτώσει, ό,τι και να εννοεί καθένας, υπάρχει πρόβλημα. Αν μιλάμε για την καθαριότητα και δεν θέλουμε να κάνουμε εκθέσεις ιδεών, μιλάμε για την αποκομιδή των σκουπιδιών και τον οδοκαθαρισμό της πόλης. Και μιλάμε φυσικά με τις πλευρές της καθαριότητας που αφορούν και άλλες λειτουργίες και άλλες διευθύνεις του Δήμου, όπως είναι τα δημοτικά πάρκα, το πράσινο, η βροχονηπιακή σταθμή, τα σχολεία. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο Δήμος της Αθήνας μέσα σε 7 χρόνια έχασε πάνω από 1.000 εργαζόμενους στην καθαριότητα, δυσκολεύοντας σημαντικά την προσπάθεια αποκομιδής και φυσικά ακολουθώντας μια πολιτική και η 8χρονη θητεία της κέντρου αριστεράς αλλά και η προηγούμενη, ιδιωτικοποίησε κομμάτι-κομμάτι απαξιώνοντας υπηρεσίες του Δήμου, όπως είναι το μηχανολογικό, όπως είναι το ηλεκτρολογικό, όπως είναι η διεύθυνση πράσινου. Με αποτέλεσμα σήμερα να στοιχίζει ακριβά η αποκομιδή και φυσικά αυτό να μην συμβαίνει, γιατί δεν αξιοποιείται και μια υποδομή που έχει ο Δήμος και κυρίως κοστίζει πολύ ακριβά η αποκομιδή στην Αθήνα. Γιατί είναι απαράδεκτο και μέχρι τώρα είναι πρόκληση το ότι οι υποψήφοι των άλλων κομμάτων δεν αναφέρονται σε αυτό. Είναι απαράδεκτο ο Αθηναίος να πληρώνει τα ίδια που πλήρωνε και το 2011 για την αποκομιδή στην καθαριότητα. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος να πληρώνει επιπλέον φόρους στο Δήμο που προστίθονται στους φόρους που πληρώνει στην κεντρική κυβέρνηση, που πληρώνει στις τράπεζες, που πληρώνει στον έμφυα. Υπάρχει δυνατότητα. Το λέμε υπεύθυνα, το λέμε γνωρίζοντας και τα δεδομένα του Δήμου και της αποκομιδής, να προχωρήσουμε σε δραστική μείωση των τελών στην κατοικία και ιδιαίτερα στην επαγγελματική στέγη, γιατί οι επαγγελματίες Αθήνας κυριολεκτικά δέχονται μία φοροαφέμαξη από το Δήμο. Αυτό εμένα μου φαίνεται λίγο αντιφατικό. Πώς είναι δυνατόν να πληρώσουμε λιγότερους φόρους και να προσλάβουμε περισσότερους εργαζόμενους? Αυτό θα ανεβάσει το κόστος. Και ξέρουμε ότι χρόνια ο Δήμος ήταν ελλειμματικός, έτσι. Να σας πω, ο Δήμος δεν είναι θέμα αν είναι ελλειμματικός. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος δεν είναι λειτουργικός για την καθημερινότητα του εργαζόμενου. Ο Δήμος δεν είναι επιχείρηση. Είναι ένας κρατικός φορέας ο οποίος πρέπει να χρηματοδοτείται από το κράτος, αν θέλουμε να σεβόμαστε το Σύνταγμα, γιατί ακούμε πολλά για το Σύνταγμα. Είναι θεσμοθετημένοι συνταγματικά οι πόροι που πρέπει να πηγαίνουν στην τοπική διοίκηση. Αυτοί δεν δίνονται. Μιλάμε για σχεδόν. Εντάξει, 60... από τους φόρους θα τους πληρώνουν, δηλαδή. Ακούστε, να μην πληρώνουμε τέλεια, να τους πληρώνουμε τους φόρους. Ακούστε, κύριε Καψή. Είναι υποχρεωμένο το κράτος, η κυβέρνηση, με αυτό το Σύνταγμα να αποδίδει τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Δεν τους αποδίδει. Αντίθετα, βάζει επιπλέον φόρους τη δημοτική φορολογία. Δεν διαφωνώ. Εγώ λέω για το κόστος. Μιλώντας λοιπόν για το κόστος, εσείς. Η χρηματοδότηση από πού θα προέλθει είναι άλλη συζήτηση. Είναι βασικό, για παράδειγμα, το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 19 που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει 1 δις επιπλέον φόρους γενικούς και 200 εκατομμύρια επιπλέον φόρους δημοτικούς. Δηλαδή, προβλέπονται σχεδόν 2,7 δις δημοτικοί φόροι, χώρια όλα τα άλλα. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρώτον, πρέπει να αποδίδονται με βάση τη φορολογία, την άγρια φορολογία, οι κεντρικοί πόροι στους Δήμους. Και δεύτερον, πρέπει άμεσα να μειωθεί δραστικά η δημοτική φορολογιστία. Εγώ για το κρατήστε για το κόστος. Γιατί αντιλαμβάνομαι μια λογική που λέει, μα πώς θα γίνει, πού θα βρεθούν τα λεφτά? Θέλετε μέσα σε 7. Θα σας πω και για τις προσλήψεις. Πώς γίνεται μέσα σε 7 χρόνια ο Δήμος της Αθήνας να πληρώνει 45 εκατομμύρια λιγότερα για μισθοδοσία εργαζομένων, αλλά να εισπράττει τα ίδια όλα αυτά τα χρόνια? Και είχε τεράστιο έλλειμμα, δεν είχε? Ακούστε, σε σχέση με τα ελλείμματα,
γιατί και τώρα φανερώνει πλεόνασμα, αλλά τα σχολεία στην Αθήνα λειτουργούν μέσα σε αυτή την κατάσταση, την κακοκαιρία, χωρίς σώματα καλωριφέρ. Mm-hmm. Λειτουργούν χωρίς να υπάρχουν ακόμα και καυστήρες σε καλωριφέρ. Λειτουργούν χωρίς μονώσεις. Λειτουργούν με εργολαβίες τις οποίες τις κάνουμε το 15 και το 16 και τις παραλαμβάνουμε το 18 και το 19. Αυτή η καθημερινότητα. Δεν είναι μια λύση όμως αυτό η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ακόμη και στα σκουπίδια που κάποιοι προτείνουν. Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Για να μειωθεί το κόστος, μιλάω. Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα γίνεται και τώρα. Mm-hmm. Τη διαχείριση των σκουπιδιών την έχει ο ιδιωτικός τομέας στη Φυλή. Την ανακύκλωση, τη διαλογή την έχει ο ιδιωτικός τομέας. Και την έχει κυριολεκτικά χρεοκοπήσει. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το σύστημα των μπλε κάδων στην Αθήνα, γιατί με βάση τις αλλαγές που θέλουν να κάνουν, ουσιαστικά το 30-40% των σκουπιδιών που πάει στους μπλε κάδους είναι σύμμικτα σκουπίδια, με αποτέλεσμα να έχει προβλήματα και αυτή η λειτουργία. Οι ιδιώτες την έχουν. Αυτό όμως είναι επειδή ο Δήμος ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά οι πολίτες να πηγαίνουν με τα σκουπίδια για ανακύκλωση ή στους κάδους ανακύκλωση. Ο Δήμος μάλιστα δίνει οχήματα, δίνει εργατοώρες και δεν εισπράττει τίποτα από τον ιδιώτη ο οποίος διαχειρίζεται τη διαλογή των μπλε κάδων. Αλλά και τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Πάντως στην Ευρώπη βλέπουμε ιδιώτες να έχουν αναλάβει τα σκουπίδια και να έχουν πάρα πολύ καλή λειτουργία. Κύριε Καψή, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις. Εγώ λέω πέραν του ιδεολογικού. Ας αφήσουμε το ιδεολογικό γιατί εκεί δεν. Λοιπόν, μα υπάρχουν. Ναι, εντάξει. Λέω το πρακτικό. Μπορεί η κυρία Δούρου να το έκανε ανέκδοτο ότι δεν μαζεύει έτσι ένας ή ο άλλος. Θυμάστε αυτά που λένε. Αλλιώς θα μαζεύει ο Σύνταγμα τα σκουπίδια. Αυτό είναι ανέκδοτο. Αυτό είναι χιδαϊσμό. Αλλά υπάρχει διαφορετική πολιτική αντίληψη. Mm-hmm. Βλέπουμε την αντίληψη την κυρίαρχη, η οποία έχει αυτά τα αποτελέσματα. Και η κυρίαρχη αντίληψη είναι η ιδιωτικοποίηση. Η ιδιωτικοποίηση, για παράδειγμα, στον χειρισμό του στόλου που έχει ο Δήμος της Αθήνας, στα μηχανουργία, στα ανταλλακτικά, ιδιωτικοποίηση στις λειτουργίες μια σειρά τομέων της καθαριότητας, όπως είναι το πλήσιμο σε μια σειρά σημεία, ιδιωτικοποίηση στην διαλογή, ιδιωτικοποίηση στην διαχείριση. Και τώρα ποιο είναι το θέμα? Η ιδιωτικοποίηση συμπράξεις, λέει ο κύριος Μπακογιάννης, ανακάλυψε συμπράξεις στην αποκομιδή. Mm-hmm. Για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το κόστος και δεν λένε, ξαναλέω, κουβέντα για το γεγονός ότι για τις ίδιες υπηρεσίες ο Δήμος πληρώνει 45 εκατομμύρια λιγότερα αλλά εισπράττει τα ίδια. Λοιπόν, εμείς δεν θα μπούμε στη λογική που λέει να μην πάρουμε υπόψη μας τις ανάγκες που έχει ο λαός και οι επαγγελματίες αυτής της πόλης. Δεν μπορεί ο καταστηματάρχης στην Αθήνα να πληρώνει 6,5 ευρώ το τετραγωνικό. Μάλιστα. Είναι θηλιά στο λαιμό του. Του πνίγει την καθημερινότητα, τη βιοπαλλιότητα. Αυτό μπορεί να μειωθεί δραστικά. Μπορεί επίσης να εισπράξουμε, επειδή αντιλαμβάνομαι, μπορούμε να εισπράξουμε από αυτούς που έχουν, που είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν και δεν πληρώνουν. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι πρώτα απ' όλα οι ξενοδόχοι της Αθήνας. Είναι υποχρεωμένοι να δίνουν το 0,5% στο φόρο παρεπιδημούντων. Αυτό δεν τον αποδίδουν. Και τον αποδίδουν μάλιστα ελλειμματικά. Δεν μπορεί να διαφημίζουν 6 εκατομμύρια επισκέπτες στην Αθήνα. Άρα επί 3 διανυκτερεύσεις ο καθένας, πάνω από 20 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Και ο φόρος που αποδίδουν να αφορά ούτε. Άρα ούτε περισσότερους φόρους λέτε. Ούτε μισό. Για να τα ακούσετε. Α, είδατε. Εκεί που πονάει. Θέλετε να με πιάσετε, τώρα θα σας πιάσω εγώ. Ναι, ναι. Όχι, εγώ προσπαθούσα τόση ώρα να μιλήσουμε για το κόστος και μου λέτε για χρήματα. Μα, που θα λέω για χρήματα. Όχι για κόστος. Λέω για χρήματα, γιατί πρέπει να αφήσουμε στην τσέπη του Αθηναίου, ο οποίος έχει λαιλατηθεί και ο οποίος κυριολεκτικά ζει στην ανέχεια και στην ένδυα, όταν έχει 42.000 στον κόμβο αλληλεγγύης με 4.000 εισόδημα ετήσιο, αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει. Πρέπει να μπει ένα τέλος και πρέπει να πληρώσουν αυτοί που χρωστάνε. Μάλιστα. Δεν μπορεί οι ξενοδόχοι στην Αθήνα που διαφημίζουν Ελντοράντο να μην αποδίδουν τα νόμιμα στο Δήμο και οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου να μην τους κυνηγάνε. Θα τους κυνηγήσουμε. Να μην αποδίδουν αυτά που χρωστάνε. Είναι βεβαιωμένοι φόροι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο βεβαιώνονται πάνω από 1 εκατομμύριο. Βεβαιωμένοι φόροι των ξενοδόχων. Ξέρετε πόσα εισπράττει ο Δήμος? 78.000. Ξέρετε ότι αν εσείς. Γιατί αν είναι έτσι, προφανώς. Αυτά τα λέμε, ξέρετε, στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεχώς. Και γελάει ο κύριος Καμίνης, γιατί έτσι είναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, αλλά επί του πρακτέου τίποτα.
Πάμε στις προσλήψεις. Ανάψαμε λίγο τα αίματα. Ναι, καλά, λίγο. Γιατί διαφωνεί κανένας. Πάντως έχουμε τώρα απλή αναλογική. Τι θα γίνει με τόσες μεγάλες διαφωνίες, πώς θα διοικηθεί ο Δήμος? Με βάση τις πολιτικές επιλογές που έχει ο καθένας. Ναι. Και δεν θα πρέπει να βρείτε μια κοινή πλατφόρμα. Και μιλώντας στον κόσμο και κρίνοντας ο κόσμος τι τον συμφέρει και τι όχι. Ο κόσμος είναι, θα ψηφίσει. Εγώ λέω την επόμενη μέρα. Εντάξει, με το απλή αναλογική θα είναι διοικήσιμος ο Δήμος. Πρέπει να κρίνει μπροστά στην κάλπη. Εντάξει. Έχοντας στο μυαλό και στην επόμενη μέρα. Και να πάρει τα μέτρα του. Σύμφωνη. Γιατί του παίρνουν τα μέτρα. Λέω, την επόμενη μέρα. Του ράβουν κουστούμι για την επόμενη μέρα, όπως και για την προηγούμενη. Κύριε Σοφιανέ, δεν μου απαντάτε για την επόμενη μέρα. Στην επόμενη μέρα, λοιπόν, με βάση τις θέσεις που λέει κάθε συνδυασμός, εμείς δεν κάνουμε εκθέσεις ιδεών. Όλα αυτά που λέμε τα έχουμε παλέψει στο Δημοτικό Συμβούλιο τόσα χρόνια. Γιατί δεν είμαστε επισκέπτες στην Αθήνα. Γιατί ξέρετε, στην Αθήνα έρθει και αυτό το είδος. Έχουμε επισκέπτες, τουρίστες. Έρχονται προεκλογικά, βάζουν υποψηφιότητα και μετά χαιρετούν. Λοιπόν, θα συνεργαστείτε με αυτούς τους τουρίστες? Εμείς. Με τον τουρίστα δεν μπορείς, γιατί φεύγει από την πόλη. Με αυτόν που μένει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Με αυτόν που μένει υπάρχουν θέματα, υπάρχουν συζητήσεις. Mm-hmm. Στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδόν έχουμε 100 θέματα σε κάθε συνεδρίαση. Mm-hmm. Από αυτά τα 100 θέματα, περίπου τα 60-70 ψηφίζονται και μπορούν να ψηφίζονται και ομόφωνα. Με μεγάλες πλειοψηφίες και ομόφωνα. Mm-hmm. Γιατί είναι ζητήματα διαχείρισης. Άρα λέτε διαχείρισης. Ότι η απλή αναλογική δεν θα εμποδίσει τη λειτουργία του Δήμου? Ακούστε, την απλή αναλογική δεν την έκανε από ευαισθησία ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπαμε αυτό. Το λέω γιατί εντάξει. Την έκανε. Προφανώς την έκανε με σκοπιμότητα. Την έκανε γιατί είναι εκτός από σημαντικά όργανα διοίκησης. Δεν έχει πρόβλημα να κάνει ταραβέρι. Εδώ στη Φυλή κατεβαίνει μαζί με τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Στη Φυλή. Εντάξει, στους Δήμους γίνονται αυτά τα πράγματα. Στους Δήμους υπάρχει πολιτική. Ναι. Και εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη βάση συνεργασίας. Γιατί ένα μήνα, 100 μέρες πριν τις εκλογές, από αυτά που έχουμε ακούσει, κουβέντα για μείωση της δημοτικής φορολογίας, κουβέντα για χτύπημα της ανταποδοτικότητας, κουβέντα για τις ΜΚΟ που κάνουν πάρτι στο Δήμο της Αθήνας, κουβέντα για τα... Σε ποιους τομείς, γιατί το αναφέρομαι στους υπόλοιπους υποψήφιους. Ναι, ναι, όχι, για τις ΜΚΟ. Για τις ΜΚΟ, να σας πω. Ναι. Στον απολογισμό που ζητήσαμε, μιλάμε για 3.600 μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες κυριολεκτικά έχουν υποκαταστήσει, έχουν πάρει τη θέση δημοτικών λειτουργιών και υπηρεσιών. Στο θέμα της αλληλεγγύης, των παρόχων της πρόνοιας. Στο ρεφωνιπιακού σταθμού, στην κοινωνική πολιτική, στο προσφυγικό, στον ΟΠΑΝΔΑ, παντού. Ακόμα και έχουμε μία, για παράδειγμα, Όλες αυτές τώρα είναι ύποπτες. Εμείς δεν μιλάμε για γιατί ύποπτους. Γιατί είναι σαν να αφορίζουμε στο σύνολο των ΜΚΟ. Ακούστε, δεν μιλάμε για ύποπτους. Και ούτε μιλάμε για το οικονομικό μόνο, αν και εκεί έχει να πάρει. Όταν βλέπεις ένα πρόγραμμα 1,6 εκατομμυρίων για το ΕΒΖΙΝ στην Αθήνα. Το ΕΒΖΙΝ στην Αθήνα, έτσι, και άλλα τέτοια. Πολλά τέτοια έχουμε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή η δομή, αυτός ο πυλώνας υπονομεύει, αντικαθιστά και ανεβάζει το κόστος κυριολεκτικά στη λειτουργία του Δήμου. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος. Καλό, πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Πολίτες να βοηθάνε. Ποιοι πολίτες? Εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις. Εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις. Όχι, δεν μιλάμε. Αυτό είναι καταστρατήγηση. Ακούστε, δεν είναι καθόλου καταστρατήγηση. Όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, είναι άλλο ζήτημα. Όταν μια συγκεκριμένη ΜΚΟ εισπράττει 400.000 για να κάνει δουλειά που μπορεί να την κάνει ο ΚΙΑΔΑ άνετα, γιατί ο Δήμος της Αθήνας έχει ένα κέντρο, είναι η υπηρεσία, είναι η δομή του Δήμου για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της φτώχειας, της ένδυας, της αστεγίας, των συσιτίων κλπ. Ο ΚΙΑΔΑ λοιπόν επιδοτείται με μόλις 2 εκατομμύρια από το Δήμο της Αθήνας, όταν μπορεί να παράγει ένα σημαντικό έργο, και το Υπουργείο Εργασίας δίνει πρόγραμμα σε 5 ΜΚΟ, το οποίο θα μπορούσε άνετα να το υλοποιήσει ο Δήμος της Αθήνας με τις υπηρεσίες του. In-house. Με εργαζόμενους, In-house. Με εργαζόμενους, προσέξτε, με εργαζόμενους, και όχι κόσμο ο οποίος προσλαμβάνεται, δεν πληρώνεται με μαύρη εργασία ή με τον εθελοντισμό, γιατί είναι μάστιγα ο λεγόμενος εθελοντισμός. Όχι, παίρνω ένα σχολείο να καθαρίσουμε ένα λόφο. Πρέπει να τα κάνουμε αυτά.
Αλλά εδώ μιλάμε, τι εννοούμε εθελοντισμό, εννοούμε μία ΜΚΟ. Και σε μόνιμη μία βάση εθελοντισμός. Γιατί, παίρνει μόνιμους, υπάρχουν πολλές δομές εθελοντικές που λειτουργούν. Με πτυχία και με μεταπτυχιακά, για να γράψουν στο βιογραφικό τους μετά ότι έκανα και 7 μήνες εθελοντισμό. Αυτό είναι μαύρη εργασία. Αυτό είναι διάλυση εργασιακών σχέσεων και το γεγονός ότι καλύπτονται λειτουργίες που πρέπει να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό με εργαζόμενους που ανακυκλώνονται, ανεβάζει το κόστος, στερεί τη γνώση, την πείρα που πρέπει να έχει αυτός ο κόσμος. Στον εθνικό κήπο είχαμε 24 εργαζόμενους πριν από 3 χρόνια. Τώρα έχουμε 7. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν αποκτήσει μια πείρα στο πώς πρέπει να διατηρηθεί, να λειτουργήσει ο κήπος. Γιατί πάντως, δεν είναι απλά παντού, τα από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε ότι πρέπει να προσληφθούν περισσότεροι εργαζόμενοι για να, να καλύψουν τις λειτουργίες του Δήμου. Αυτό είναι το βασικό σας λέμε στοιχείο. Εμείς λέμε ότι ο Δήμος της Αθήνας πρέπει να στηρίξει και να στηριχτεί στους 8.500 εργαζόμενους που έχει αυτή τη στιγμή, που έχει αυτή τη στιγμή. Από αυτούς οι 2.500 είναι εργαζόμενοι σε διαδικασία ανακύκλωσης. Είναι απαράδεκτο το καθεστώς να ανακυκλώνουμε εργαζόμενους κάθε 6-7 μήνες, όταν για αυτή τη δουλειά χρειάζεται μόνιμος εργαζόμενος. Και αυτό το τρυπάκι που έχουν βρει είναι διαδικασία να διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις. Εσείς δουλεύετε 6 μήνες, μετά έρχεται κάποιος άλλος και μετά ξανά τα ίδια. Εννοείται, δεν είναι χάνετε. Μόνιμοι πάλι. 2.500 είναι στο καθεστώς των προγραμμάτων, των παρατασιούχων, των συμβάσεων, των συμπράξεων. Μερικές φορές αυτοί είναι οι κυρίως που δουλεύουν. Αυτό έτσι, το δυναμικό. Γιατί βλέπουμε ότι στο δημόσιο πάρα πολλές φορές υπάρχουν νησίδες φαινόμενα δεν μπορούν να κάνουν τον κανόνα. Οι εργαζόμενοι αλλά του Δήμου έχει σημασία της Αθήνας, σαν αντίληψη που λέτε. Ναι, σαν αντίληψη, αλλά οι εργαζόμενοι του Δήμου της Αθήνας, εκτός ότι έχουν χάσει 4-5 μισθούς αυτά τα χρόνια, εκτός ότι είχε εντατικοποιηθεί η δουλειά, μετράμε 44 νεκρούς πανελλαδικά τα τελευταία 2 χρόνια στην καθαριότητα, στην αποκομιδή. Νεκρούς εν ώρα εργασίας. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει εντατικοποίηση, γιατί υπάρχει ένα προσωπικό το οποίο έρχεται και φεύγει, δεν αποκτά γνώση του αντικειμένου της δουλειάς, γιατί υπάρχουν συνθήκες οι οποίες πραγματικά, αν πάτε στην Ιερά Οδό, στο κεντρικό αμαξοστάσιο της Αθήνας, θα δείτε με τι όρους δουλεύει αυτός ο κόσμος. Πάμε λίγο σε πιο πολιτικά στοιχεία. Αν καταλαβαίνω καλά και από τις συνεντεύξεις και από τις δημόσιες τοποθετήσεις το τελευταίο διάστημα, λέτε ότι η ψήφος σε εσάς στο ΚΚΕ στο Δήμο είναι στην πραγματικότητα μόνο στίχος απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Ναι. Νιώθετε ή έχετε τον φόβο ότι συνεχίζει η δράση της και ότι βρισκόμαστε απέναντι στο κίνδυνο να έχει ένα σημαντικό ποσοστό στο Δήμο? Συνεχίζει η δράση της Χρυσής Αυγής και συνεχίζει και μάλιστα αξιοποιώντας μια σειρά δεδομένα. Πρώτο, το ότι τη δικάζουν 4 χρόνια και αποτέλεσμα ακόμα περιμένουμε. Δεύτερον, ότι την έχουν ξεπλύνει αρκετές φορές. Να θυμίσω ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον Καμένο, τον στρατηγό Καμένο, φωτογραφίζονταν με τον ναζιστή Κασιδιάρη στο Καστελόριζο. Και αυτά δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Τρίτον, η ατζέντα η οποία χρησιμοποιείται τροφοδοτεί λογικές ρατσισμού, λογικές φασίζουσες, λογικές οι οποίες δίνουν όθηση στη ναζιστική προπαγάνδα και ξεπλένουν τη Χρυσή Αυγή. Να θυμίσουμε ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος θέλει να αντιμετωπίσει τη Χρυσή Αυγή, καθόταν μαζί με την κυρία Παπακώστα, η οποία δημόσια έχει αποκαλέσει τους μετανάστες. Δεν θέλω να πω πως τους έχει αποκαλέσει. Όλα αυτά, συν την ακροδεξιά ρητορία, συν αν θέλετε το γεγονός ότι με τη συμφωνία που υπέγραψαν με τον ΖΑΕΦ κατ' επιταγή των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, αφήνοντας παράθυρα λειτουργισμού, έδωσαν τον αέρα και τη δυνατότητα σε ναζιστές να αξιοποιήσουν αυτό το κλίμα και να ξαναεμφανιστούν. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, στην Αθήνα η απάντηση στο μαύρο είναι το κόκκινο. Και αυτό το λέμε με βάση και την πείρα η οποία έχει αποκτηθεί αυτά τα χρόνια, αλλά και τον τρόπο και τη στάση που πρέπει να αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή. Αυτό που λέτε τώρα λέει και το μακεδονικό τη Χρυσή Αυγή, νομίζετε ότι εξυπηρετεί? Όχι, η ατζέντα που αναπτύχθηκε βεβαίως σε ένα βαθμό ναι. Γιατί, να σας πω γιατί, αφήνοντας παράθυρα, ξεπλένοντας τους Αμερικάνους, ξεπλένοντας τον ΝΑΤΟ και εμφανίζοντας μια συμφωνία ότι είναι για την ειρήνη και τη φιλία των λαών,
Όλα αυτά δίνουν το έδαφος, πατήματα αν θέλετε, στην ναζιστική προπαγάνδα. Να δεν έπρεπε να υπάρχει ένα συμβιβασμό στο θέμα τώρα. Συμβιβασμός έπρεπε δηλαδή, να... Εκεί συμβιβασμός... πολλοί βλέπουν ότι το Κουκουέ ουσιαστικά συνέπλευσε με μια εθνικιστική λογική. Καθόλου. Το Κουκουέ παρέμεινε σταθερό σε αυτά που έλεγε μόνο του το 1992, όταν δεν συμμετείχε στα συλλαλητήρια που όλοι οι άλλοι. Διαφωνείτε με τη σύνθετη ονομασία. Ήταν... Δεν διαφωνείτε. Μα το πρόβλημα δεν είναι η σύνθετη ονομασία. Εντάξει, ναι, το πρόβλημα είναι ότι η σύνθετη ονομασία. Η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Όπως λέγαμε από το 1992, γιατί τον λέγαμε το γεωγραφικό. Αυτό είναι το βασικό της συμφωνίας. Γιατί τον λέγαμε, δεν είναι αυτό. Ποιο γιατί είναι? Τον λέγαμε το γεωγραφικό προσδιορισμό. Τα ανοιχτά παράθυρα που αφήνει η συμφωνία δεν δίνουν γεωγραφικό αλλά εθνοτικό προσδιορισμό. Αυτό το υπάρχει πρόβλημα, ρητή αποκήρυξη του εθνοτικού το με ρηματική διακοίνωση. Υιοθετείται όλη, δεν, την, δεν όλη, υπάρχει, την, όλη την φιλολογία. Ακούστε, την δεν υιοθετούμε καμιά φιλολογία. Μένουμε σταθεροί σε αυτά που είπαμε, σε αυτά που αναδείξαμε από την πρώτη φορά που προέκυψε το θέμα, αναδείχνοντας και κάτι άλλο. Ότι το θέμα προέκυψε όταν οι Γερμανοί τότε και το ΝΑΤΟ διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία. Και αυτά τη μακέλευαν 10 χρόνια. Να το συζητάμε, αυτά γίνανε. Δεν μπορούμε να αυτά που πρέπει να, γίνουν τώρα νόημα, λοιπόν λέει. Δεν είναι συμφωνίες τις οποίες διαμορφώνουν με βάση το τι θέλει ο Τραμπ και η Μέρκελ, αλλά συμφωνίες με βάση το τι θέλουν οι λαοί. Αυτή η συμφωνία με τις fast track διαδικασίες της έγινε κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των Ατοικών και των Αμερικάνων. Και συνεχίζεται γιατί θέλουν να την αξιοποιήσουν σαν πιλότο, ανοίγοντας ζητήματα ξανά στην Κύπρο, ανοίγοντας ακόμα και επαναχάραξη όπως διαβάζουμε συνόρων με την Αλβανία, ανοίγοντας θέματα όπως είναι το προτεκτοράτο, το Κόσοβο και πώς αξιοποιείται. Με την Αλβανία, και όλα αυτά επειδή στα έχει Βαλκάνια. Γίνει μεγάλη συζήτηση, φαντάζομαι να συμφωνείτε ότι εννοούν τα θαλάσσια σύνορα τα οποία δεν έχουν οριοθετηθεί. Δεν υπάρχει θέμα συνόρων. Δεν εννοούν με την μόνο. Αλβανία. Τουλάχιστον αν ακούσουμε τον κύριο Ράμα, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι είναι αυτό. Μίλαγε μετά το ζήτημα. Μιλάμε σύνορα. Για τα θαλάσσια σύνορα. Δεν μιλάει κανείς για τα σύνορα. Ας ελπίσουμε, γιατί ξέρετε υπάρχει ναι, μια... αλλά ας ελπίσουμε, αλλά βγαίνετε κι εσείς όπου όχι, δεν είστε εθνικιστική δύναμη και σημειώνετε αυτό το θέμα. Θα σημειώνουμε πολλά. Θα σημειώνουμε, για παράδειγμα, θα σημειώνουμε για παράδειγμα ποιες είναι οι συζητήσεις που έγιναν με τον Ερντογάν. Ποιες είναι οι συζητήσεις, ποιες είναι οι δεσμεύσεις με τον Τραμπ. Άλλο θέμα. Γιατί είναι όχι, είναι όλα μαζί. Μα, είναι. Πώς δεν πάνε όλα μαζί, δεν διπλωματία... θα συζητάμε τίποτα μαζί. Ακούστε. Οι ενστάσεις που βάζουμε είναι πολύ προσεκτικές και πρέπει να προβληματίζουν έναν κόσμο. Ξαναλέμε, τι συζητήθηκε με τον Ερντογάν. Υπάρχει ζητήματα, φαντάζομαι. Μπαίνουν ξανά ζητήματα συνδιαχείρισης του Αιγαίου στη βάση συμφωνιών που υπογράφηκαν στο παρελθόν. Μαδρίτη, Ελσίνκι, που αναγνωρίζουν δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Υπάρχουν ζητήματα που συζητιούνται με την Αλβανία. Ποια είναι αυτά, γιατί δεν ενημερώνουν? Υπάρχει, προφανές δεν. Ποια... είναι ότι υπάρχει. Τα ξέρετε μεγάλη... εσείς, σας έχουν ενημερώσει? Όχι, εμάς δεν μας έχουν ενημερώσει. Δεν μου έχουν κάνει καμιά λεπτομέρεια ενημέρωση, αλλά υπάρχουν. Μα εμάς ζητήματα που συζητάμε. Δεν προφανώς. Έχουμε επίσημη ενημέρωση. Ξέρετε εσείς τι δεσμεύσεις ανέλαβε ο Τσίπρας με δεν τον Τραμπ στο Συμβούλιο πριν από δύο χρόνια? Προχτές. Πριν από δύο χρόνια, ξέρετε τι δεσμεύσεις ανέλαβε? Σιγά σιγά τις βλέπουμε. Όταν είδαμε ότι στην Αλεξανδρούπολη πάμε για βάση, όταν πήγαμε στο Στεφανοβίκιο για βάση ελικοπτέρων, όταν συζητάει, πλέον ο Καμένος το λέει, αυτό που έλεγε το Κουκουέ, ότι ο Αράξος είναι υποψήφιος για να φιλοξενήσει πυρηνικά. Πριν από δύο χρόνια τα λέγαμε. Ο Καμένος τώρα που έφυγε, βγαίνει και λέει, όταν θα έρθουν τα πυρηνικά, να δω τι θα λέτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όλα αυτά λένε ότι αυτή η κυβέρνηση, έχοντας αναλάβει το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου των Αμερικάνων στην περιοχή, δεν έχει ιερό και όσιο, δεν έχει κανένα φραγμό και κυριολεκτικά στα πλαίσια της λεγόμενης γεωστρατηγικής της αναβάθμισης. Ξεκινήσαμε τα σύνορα με την Αλβανία και μπήκαμε λίγο. Μα και αυτό ξαναλέμε. Εσύ τώρα. Όχι, ξαναλέω, μακεδονικό δεν το αφήσω. Ξαναλέω ότι στο ζήτημα της Αλβανίας δεν έχουμε ενημέρωση τι συζητούν. Λοιπόν, να γυρίσουμε και να κλείσουμε την κουβέντα για την Αθήνα. Είστε και εσείς κάθε μέρα, και ήσασταν και τα προηγούμενα χρόνια, να είμαστε δίκαιοι, κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας, παίρνετε τον παλμό, τα βασικά προβλήματα και τις ανησυχίες των Αθηναίων. Το τελευταίο διάστημα που κυκλοφορείτε και εν όψη των εκλογών, τι ακούτε, ποιο είναι αυτό που απασχολεί κυρίως τους Αθηναίους? Είναι λογικό ο Αθηναίος, όπως και ο Πατρινός και ο Πειραιώτης, να μην ξεχωρίζει στο μυαλό του αυτό που ζει, αυτό που, η πίεση που δέχεται από παντού, και σε αυτή την πίεση βρίσκεται και ο Δήμος. Έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια κόσμο ληξιπρόθεσμους οφειλέτες.
Έτσι, έχουμε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια λογαριασμούς. Το ασφικτικό πλαίσιο είναι, δηλαδή αυτό που σας μεταφέρουν. Και ναι. Αυτό το ασφικτικό πλαίσιο βγάζει εχμές στην καθημερινότητα του αλουνού όταν κάνει με το σχολείο του παιδιού του, με το ευρωφωνηπιακό σταθμό, με τις λακκούβες της Πατησίων και της Αχαρνών που έχεις διαλύσει αμορτισέρα αυτοκίνητα. Και υπάρχει ποιος είναι του Δήμου Αθήνας ή της περιφέρειας. Εκεί τώρα ανοίγει άλλο θέμα μεγάλο. Τώρα... Ναι, ανοίγει θέμα μεγάλο, αλλά εμείς πέφτουμε στις λακκούδες. Δυστυχώς. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν ένα ασφικτικό πλαίσιο. Γι' αυτό και εμείς, να το πω έτσι από την αρχή, λέμε ότι η ψήφος δεν διακρίνεται, δεν διαχωρίζεται. Μπορεί να έχουμε 4 κάλπες σίγουρα το Μάη. Μπορεί και 5. Μπορεί και 5. Σίγουρα 4. Αλλά 2 επιλογές. Αλλά σε αυτές τις κάλπες ένας άνθρωπος θα σταθεί με το ίδιο μυαλό και την ίδια άδεια τσέπη. Και η επιλογή πρέπει να είναι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.